Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, καλησπέρα σας. Υπάρχουν σύντομοι δρόμοι για την ευτυχία και ο χορός είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα σε έναν πολύ όμορφο χώρο, σχεδόν παραμυθένιο θα έλεγα. Βρισκόμαστε στη Σχολή Χορού Μπαλέτου της Μαρίας Κομνηνού. Και αυτό γιατί θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τη διευθύντριά του, τη δασκάλα μπαλέτου Μαρία Κομνηνού, να μας ξεναγήσει η ίδια στο επαγγελματικό της σπίτι, αλλά να μας αφήσει να μάθουμε και διάφορα πράγματα για τη ζωή της και να μας μιλήσει για τον εαυτό της. Λοιπόν, έχουμε τη Μαρία Κομνηνού. Μαρία, καλώς ήρθες στο χώρο σου. Καλώς ήρθατε στο επαγγελματικό μου σπίτι. Καλώς ήρθατε με μια τεράστια αγκαλιά σε αυτόν τον χώρο που πραγματικά είναι το δεύτερο μου σπίτι, μπορεί και το πρώτο. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε ξανά. Θα ήθελα να μας συστήσεις όμως και τον φίλο σου, ο οποίος είναι πιστός δίπλα σου. Ποιος είναι? Είναι ο καλύτερός μου φίλος, είναι ο Ρωμαίο. Και είναι μασκό της σχολής. Έχει μπει τους τελευταίους μήνες στη ζωή σου. Τους τελευταίους μήνες. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν για τη ζωή σου. Και θέλουμε να μας πεις αρχικά, μιας και βρισκόμαστε και σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, όπως είπα, πότε μπαίνει το μπαλέτο στη ζωή σου? Συνήθως τα κοριτσάκια ξεκινάνε 3-4. Ήταν το ίδιο και για σένα? Το ίδιο και για μένα. 3,5-4 χρονών. Η μανούλα μου, όπως όλα τα παιδιά που τώρα πια διδάσκω εγώ στη σχολή, με πήρε από το χεράκι για να γνωρίσω αυτόν τον μαγικό κόσμο του μπαλέτου. Οπωσδήποτε σε αυτή την ηλικία ακόμα εξερευνούμε και οι γονείς και τα παιδιά το τι δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε και τι κλίση υπάρχει. Δεν της το ζήτησες εσύ δηλαδή, η μαμά σου? Στα 3,5-4 ναι, όχι. Ναι, ναι. Όταν έγινα πια 6-7 χρονών, ήθελα να το συνεχίσω, ενώ αρκετές μου φίλες σταματούσανε. Αυτό, ναι. Πηγαίνανε κολυμβητήρια, πηγαίνανε στίβο, τα μαθήματα μετά αυξανόντουσαν. Το δικό μου το μεράκι ήτανε το μπαλέτο. Οπότε, μέχρι ποια ηλικία συνέχισες ως παιδί να ασχολείσαι με τον μπαλέτο? Σε ένα χαμηλό επίπεδο, ναι, φαντάζομαι. Από τα παιδικά χρόνια, δηλαδή από τα 3,5-4 που έχω τις αναμνήσεις, μέχρι την ηλικία του γυμνασίου. Σταθερά, κάθε χρόνο. Σταθερά, κάθε χρόνο, ναι. Mm-hmm. Ταυτόχρονα είχες άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες ή είχες το σχολείο και τον μπαλέτο? Ναι, είχα το σχολείο και τον μπαλέτο, νομίζω, και τα αγγλικά. Mm-hmm. Αλλά γλώσσες. Υπήρχε κλίση στο χορό, βρε παιδί μου. Ποια αγγλικά, ποιες ξένες γλώσσες. Όταν θυμάσαι τον εαυτό σου παιδί, παρατηρείς ότι υπάρχουν αλλαγές στο χαρακτήρα σου τότε με τώρα? Έχεις παρατηρήσει κάποια λάθη τα οποία τα δούλεψες με τον ίδιο σου τον εαυτό και τα έχεις φτιάξει? Οπωσδήποτε, όλοι μας αλλάζουμε σαν άνθρωποι. Απλώς, νομίζω και αυτό είναι το μυστικό της σχολής, Δήμητρα, ότι είμαι παιδί. Έχω κρατήσει αυτή την παιδικότητα. Ναι. Τα λάθη, οπωσδήποτε δουλεύω πάρα πολύ με τον εαυτό μου και τα σκέφτομαι συνέχεια, διορθώνομαι, όπως όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί έτσι εξελισσόμαστε και πηγαίνουμε μπροστά. Αλλιώς υπάρχει αυτή η στασιμότητα. Αυτό νομίζω. Όταν λες ότι νιώθεις παιδί μέσα σου, εννοείς ότι έχεις κρατήσει αυτόν τον ενθουσιασμό που έχουν τα παιδιά και τον αυθορμητισμό? Είσαι τέτοιο άτομο? Τέτοιο άτομο, και όσο μεγαλώνουμε, ο αυθορμητισμός αυτός είναι ακόμα, νομίζω, πιο ωραίος. Γιατί όλοι μας έχουμε διάφορα προβλήματα, η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Και όταν βλέπουμε κάτι και ενθουσιαζόμαστε και είναι τόσο αληθινό αυτό, νομίζω ότι, ναι, ανεκτίμητο. Πριν μπούμε στο κομμάτι της σχολής και της επιχείρησης, θα θέλαμε να μάθουμε λίγο αν έχεις κάνει και άλλες σπουδές. Γιατί, όπως μας είπες, για πολλά χρόνια συνεχόμενα ασχολήθηκες με τον μπαλέτο, έκανες όμως μία παύση διότι ήθελες να επιδοθείς και σε κάποιο επιστημονικό κομμάτι, στη μόρφωση. Με τι ασχολήθηκες λοιπόν? Όταν ήμουνα γύρω στα 16-17, μέσα στο λύκειο δηλαδή, δεν προλάβαινα, δεν γινότανε, ήθελες φροντιστήρια, ήθελες ξένες γλώσσες πάλι, ήθελες τα διαβάσματα, οι πανελλήνιες μετά. Οπότε η πολυτέλεια του χρόνου δυστυχώς δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα να σταματάς κάποιες δραστηριότητες. Το σταμάτησα γύρω στα 2 χρόνια τότε. Και θυμάμαι στο μηχανογραφικό, όταν δώσαμε πανελλήνιες, είχα επιλέξει γύρω στις 8-10 σχολές, όχι παραπάνω.
Και η δεύτερη-τρίτη σχολή ήταν αυτή που πέρασα. Δηλαδή, δεν ήταν υψηλόβαθμη, αλλά ήταν μια σχολή της αρεσκίας μου, που είχα μεράκι να το εξελίξω και αυτό. Δηλαδή? Έχω σπουδάσει στο ΤΕΙ Λάρισσας, είναι παράρτημα Καρδίτσας, λόγω των πολλών τμήματων που εδρεύουν στη Λάρισα. Πέρασα 3-3,5 χρόνια φανταστικά εκεί, μια μικρή όμορφη γραφική πόλη που δεν την ήξερα, την αγάπησα. Τελείωσα σχέδιο επίπλου και τεχνολογία ξύλου, που ήθελα να ασχοληθώ και ασχολούμαι, δηλαδή έραση τεχνικά βέβαια, με ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία, με το design και με τη διακόσμηση του χώρου. Ακόμα και τότε δηλαδή επέλεξες μια καλλιτεχνική... Ναι. Είχες καλλιτεχνική κλίση, επέλεξες κάτι το οποίο να έχει να κάνει με το ευηδές, με το όμορφο, με την όμορφη πλευρά της ζωής. Πραγματικά. Και φαίνεται και στο χώρο σου αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφος. Φαντάζομαι το λένε όλοι. Μου το λένε πάρα πολύ και είναι, εντάξει, τώρα ο χώρος είναι με τόσο μεράκι φτιαγμένος, με τόση αγάπη και αυτό γράφει. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι και τα παιδάκια θα χαίρονται ακόμα περισσότερο να έρχονται, μόνο και μόνο εξαιτίας της διακόσμησης. Ναι. Και αυτό υπέροχο. Και όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αυτό λέω. Δηλαδή το παιδί σε μια ηλικία 4-5-6 χρονών, το θέμα μας είναι να θέλει να έρχεται. Και από εκεί να γίνεται σωστή δουλειά, να μαθαίνουμε σωστό μπαλέτο. Σωστό μπαλέτο. Γιατί άμα μάθουμε λάθος μπαλέτο, καλύτερα δηλαδή να μην το μάθουμε καθόλου. Σωστά. Κάποια στιγμή λοιπόν γίνεται μέσα σου, φαντάζομαι, το κλικ. Γιατί από εκεί που σπούδαζες διακόσμηση, είπες τελικά θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με τον χώρο. Έτσι δεν έγινε? Έτσι έγινε. Πώς έγινε, πώς το πήρες? Όλα ξεκίνησαν, όλα ξεκίνησαν όταν ξεκίνησα τη φοιτητική μου ζωή. Δηλαδή, όλες οι φοιτήτριες, η παρέα μας εκεί ήταν με τα γυμναστήρια, με όλα αυτά. Δεν ήμουνα εγώ. Και βρήκα μία σχολή έραση τεχνική χορού, όπου εκεί ξεκίνησαν όλα. Και... Ξαναρχίσασαι την αγάπη σου, δηλαδή, ναι, από κοντά. Ποτέ δεν το ξεχνάς το μπαλέτο. Όταν το γνωρίζεις, όταν γνωρίζεις αυτόν τον κόσμο, έχεις αυτές τις αναμνήσεις και ποτέ δεν ξεχνάς. Είναι σαν την αλφαβήτα. Πραγματικά είναι σαν την αλφαβήτα. Και έτσι ξεκίνησαν όλα και όταν τελείωσα και ήταν να φύγω, θα έφευγα στην Αθήνα και έτσι έδωσα στο Υπουργείο Πολιτισμού εξετάσεις για το επαγγελματικό, τις εισαγωγικές και πέρασα. Η φοίτηση η επαγγελματική ήταν τριετής, μεγάλο σχολείο και όλα πήγαν κατευχήν. Εκεί πέρα υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι σε ενέπνευσαν ακόμα περισσότερο και σε βοήθησαν.
Θυμάσαι κάποιους ανθρώπους να θαυμάζεις ιδιαίτερα? Είναι αυτό που λένε οι σωστοί άνθρωποι τη σωστή στιγμή, το σωστό timing ανθρώπων. Έχω γνωρίσει 2-3 ανθρώπους, εκτός από χιλιάδες ανθρώπους γνωρίζουμε, είναι 2-3 άτομα που τα γνώρισα την περίοδο της Αθήνας, που είναι σχέση ζωής. Και κρατάς ακόμα επαφές. Και κρατάω επαφές. Και δεν ξεχνάω. Δηλαδή είναι τα καλύτερα χρόνια. Τελείωσε η φίτηση και στη συγκεκριμένη σχολή. Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια? Ήταν μια παιδευτική σχολή, ζωριστικές? Γενικά η επαγγελματική σχολή είναι να έχεις, φυσικά το μπαλέτο είναι πειθαρχία, πόσο μάλλον να υπάρχει αυτοπειθαρχία, δηλαδή να είσαι πειθαρχημένος σαν άτομο, να ξέρεις τι θέλεις, να κοπιάζεις, να ματώνεις την κυριολεξία. Ήθελα να σε ρωτήσω, σε αυτό το επίπεδο, γιατί δεν μιλάμε για τα παιδάκια που έρχονται εδώ και το κάνουν για διασκέδαση, σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο, βλέπουμε και τραυματισμούς κάποιες φορές στα πόδια. Και... Βέβαια. Γιατί έχω δει και ταινίες που είναι καθημερινότητα. Είναι καθημερινότητα της χορεύτριας. Αλλά μπροστά στην αγάπη αυτό το παραμερίζεις. Επιστρέφεις λοιπόν στην Καβάλα. Γιατί επέστρεψες στην Καβάλα? Είχες από την Αθήνα βάλει στο μυαλό σου ότι θα γυρίσω, θα ανοίξω τη δικιά μου επιχείρηση, θα ανοίξω τη δικιά μου σχολή χορού, ή ήρθες επειδή ήθελες να είσαι στην Καβάλα και από εκεί και πέρα είδες και τι γίνεται, τι υπάρχει εδώ και τι δυνατότητες θα έχεις και τότε το αποφάσισες? Πώς έγιναν τα πράγματα? Αχ, Δήμητρα, όταν ο άνθρωπος βάζει στόχους και έχει όνειρα, καλό είναι να τα ακολουθεί και ας μη βγούνε. Δηλαδή? Ας μη βγούνε. Εγώ ήμουν τυχερή, μου βγήκανε τα όνειρά μου. Δηλαδή, ήταν όνειρο ζωής αυτό που ζω τα τελευταία 6 χρόνια που λειτουργεί η σχολή. Όνειρο ζωής πραγματικά, και στην Αθήνα όταν σπούδαζα, που πήρα πάρα πολλά πράγματα εκτός από την επαγγελματική σχολή του χορού, άνοιξαν ορίζοντες σε όλους τους τομείς. Είχα στόχο. Ήξερα ότι θα έρθω στην πόλη που γεννήθηκα, στην αγαπημένη μας Καβάλα, και θα το κάνω μία μέρα πραγματικότητα αυτό. Οπότε ήρθε συνειδητοποιημένη. Και ας μη μου έβγαινε. Όταν το ανακοίνωσες στους δικούς σου ανθρώπους, στους γονείς σου εννοώ, ότι εγώ θέλω να ανοίξω τη δικιά μου επιχείρηση, και μάλιστα ποια χρονιά την άνοιξες στη σχολή? Περίοδο κρίσης. Βαθιάς κρίσης, φαντάζομαι. Την απόφαση την πήρα το 2011. Ήμασταν ήδη 2-3 χρόνια. Καρδιά κρίση. Στην Αθήνα ζούσα τότε, θυμάμαι ακόμα. Και δεν υπήρχε η μικρομεσαία τάξη. Δηλαδή είδα πράγματα που λέω, τι κάνω εδώ. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερες οι αποκλήσεις. Ο φτωχός και ο πλούσιος. Λοιπόν, πήρα την απόφαση και είπα, Μαρία, κάντο. Do it. Ναι. Και το έκανα. Σε βοήθησαν οι γονείς, φαντάζομαι, στην αρχή. Οι γονείς οπωσδήποτε. Κάθε αυτοδημιούργητος άνθρωπος λέει ψέματα αν πει ότι τα έκανα όλα μόνος μου. Είτε σε οικονομικό. Το υπογράφω αυτό. Είτε η ηθική στήριξη υπάρχει πάντα, είτε από 2-3 ανθρώπους, άντε 5. Στον καρδιακό σου κόσμο, ας πούμε. Αλλά και έμπρακτη στήριξη. Πρέπει να ομολογήσω ότι πολλές φορές έχω δει τη μαμά σου εδώ, σε αυτόν τον χώρο, να φροντίζει τα πάντα. Η μανούλα είναι 2-3 ώρες, τις ώρες αιχμής της σχολής, που είναι η γραμματέας της σχολής μας, και είναι η καλύτερη συνταγή. Η καλύτερη συνταγή. Thank you.
Και σηκώνω τώρα πόδι μέχρι το αυτού για να το δώσει με το ζευγάρι μου. Ένα, δύο χέρια. Πιο ψηλά, πιο ψηλά με Λάνα. Πιο ψηλά. Λάνα, πιστεύεις ότι είναι πιο πολύ, είναι άθληση ή τέχνη? Νομίζω είναι ένα πακέτο, ένα συνδυασμός πραγμάτων. Αρχικά είναι η τέχνη του χορού, η μαγική τέχνη του χορού. Και πέρα από εκεί, οπωσδήποτε είναι η εγγύμναση του σώματος. Στο δικό μου κόσμο είναι τέχνη. Εσύ τα βλέπεις πιο, με μεγαλύτερη ευαισθησία, φαντάζομαι. Η δική μου η ταμπέλα, που δεν θέλω ταμπέλες στη ζωή μου, αλλά γράφει καλλιτέχνης. Οπότε οπωσδήποτε θα σου πω ότι είναι τέχνη. Τι προσφέρει και σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο και ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες? Οπωσδήποτε και στους δύο τομείς. Συνεισφέρει σε μέγιστο βαθμό. Σωματικά οπωσδήποτε τραβάμε τους μύες, μακραίνουν τα πόδια μας. Εγώ δουλεύω ειδικά στην μικρή ηλικία πάρα πολύ την κοινωνικότητα και την ομαδικότητα των παιδιών. Και οπωσδήποτε υπάρχει το κομμάτι το εσωτερικό, που δίνω μεγάλη έμφαση και καταλαβαίνω πολλά πράγματα
γύρω από το χαρακτήρα του παιδιού, με την πρώτη-δεύτερη φορά που θα γνωριστώ με τη συγκεκριμένη μπαλαρίνα μου. Εδώ πέρα δημιουργούνται παρέες, τα παιδάκια φεύγουν ευχαριστημένα. Πολλές φορές κάνεις και λίγο τον ψυχολόγο, άμα δεις κάποιο παιδάκι να μην είναι πολύ χαρούμενο μια μέρα. Γιατί σίγουρα περνάτε πολλές ώρες μαζί και... Είμαστε οικογένεια. Είμαστε μία τεράστια αγκαλιά. Και είναι αληθινή αγκαλιά. Αν δεις ένα παιδάκι να ζορίζεται, να νιώθει λίγο απογονωμένο, θα επέμβεις ή είναι αυτό το οποίο κάνεις είναι καθαρά εκπαιδευτικό, μαθαίνεις χορό και τελείω. Οπωσδήποτε είναι εκπαιδευτικό, αλλά δίνω, όπως είπα και πριν, μεγάλη έμφαση στον ψυχικό κόσμο του παιδιού. Οπότε όταν ένα παιδί είναι σωστρεφής, προσπαθώ να ανοίξω τους ορίζοντες, να κοινωνικοποιηθεί, να ανοιχτεί. Δίνω μεγάλη βαρύτητα σε αυτό και νομίζω είναι ένα από τα μεγάλα στοιχεία του χορού. Είναι θέμα αυτοπεποίθησης μετά από ένα σημείο. Να πιστεύω στον εαυτό μου. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Και ο χορός το προάγει στον κάθε άνθρωπο. Από τι ηλικία μπορούν να ξεκινήσουν τα παιδάκια, ποιο είναι το παιδάκι το μικρότερο σε ηλικία που έχεις? Τριών ετών. Τριών, ναι. Αλλά τριών ετών με τριών ετών έχουμε διαφορά. Ναι, είναι ανάλογα αυτά. Το χαρακτήρα μας, είναι ανάλογα το πόσο δέσιμο υπάρχει με τη μανούλα, είναι ανάλογα το πόσο χρόνο θέλει το παιδί να κοινωνικοποιηθεί. Η κατάλληλη ηλικία είναι από 3-3,5. Να σε ρωτήσω, μου υπάρχει και ανώτατο όριο ηλικίας? Όπως έχω δηλώσει, δεν υπάρχει όριο ηλικίας στο χορό. Είναι ανοιχτός ο χώρος του χορού για όλες τις ηλικίες. Στις μικρές ηλικίες, οι γονείς την ώρα του μαθήματος μπορούν να παρευρίσκονται ή δεν θα έκανε καλό στο ίδιο το παιδί να νιώθει ότι η μανούλα του είναι πίσω? Με πετυχαίνετε σε στιγμή που μόλις ολοκληρώθηκαν τα ανοιχτά μαθήματα της σχολής. Τα γιορτινά ανοιχτά μαθήματα που πήγανε θαυμάσια, μπήκε κόσμος, έγινε χαμός. Σαν μια μικρή παράσταση. Μια μικρή παράσταση. Οι μανούλες βέβαια, όταν φτάσουμε σε ένα κατόρθωμα και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί τους, ανοίγουμε την πόρτα και... και το τους αφήνω να καμαρώσουν τα διαμάντια μας, ναι. Μαρία, ένα κοριτσάκι όταν θα θέλει να ξεκινήσει, θα πρέπει να προμηθευτεί κάποια συγκεκριμένη ετοιμασία? Υπάρχουν κατάλληλα ρούχα ή μπορούν να έρθουν με τις φόρμες τους? Εγώ δουλεύω οι πρώτες επαφές, μία-δύο φορές σε δοκιμαστικά, οπωσδήποτε με ένα κολάν. Πέρα από εκεί όμως υπάρχει η στολή του μπαλέτου μας, που είναι το κορμάκι μας, το καλσονάκι μας και τα παπούτσια μας. Τα παπούτσια. Μιλάς για τις γνωστές πουέντ ή αυτές έρχονται σε μεγαλύτερες ηλικίες? Πολύ πιο μετά. Για πες μας λίγο. Αυτά είναι δηλαδή οι ηλικίες εγώ που δουλεύω, οι παιδικές, είναι τα παπουτσάκια, τα μαλακά που ονομάζουμε εμείς. Μετά από εκεί, όταν ένα παιδί έχει ολοκληρώσει μία πενταετία γεμάτη και οι αστράγαλοι έχουν δυναμώσει και η τεχνική είναι τέτοια που είμαστε έτοιμοι να βάλουμε πουέντ, μόνο τότε. Και άπε πάνω. Και άπε. Και ας είναι ανάτο το μαντήλι, το μαΐ.
εδώ που είμαστε, θα πηδήξουμε σε ένα καλύτερα τζαράκι και θα βρεθούμε πάνω στα πόρτα. Με το τρία, ένα, δύο, τρία! Με το παιδιά μου, και το πιάσα! Και πιο ψηλά! Και πιο ψηλά, πέτα! Και πιο ψηλά, Ζήνα! Και πιο ψηλά! Και εμένα αγκαλιά με το μαντήλι. Αγκαλιά, Ζήνα, με το μαντήλι. Χριστουγεννιάτικα να μας φέρει τα καλύτερα δώρα αυτό το μαγικό μαντίλι. Άιντε Μελάνα, άιντε, άιντε Ευδοκία, και πιο ψηλά χέρια. Και πιο κάτω. Και ξηλά. Και κρύβομαι. Τεντώνω δύο πόδια, ένα μιλάμα πιο εδώ, ωραία, και δύο χέρια στη μεσούλα. Ψηλή κοιλιά Ζήνα τώρα. Και δύο πόδια, πάμε, έλα Ευγένεια. Πιο γρήγορα δύο ποδαράκια, πιο γρήγορα. Και δύο χέρια, και κοιλιά, λαιμός, και φλέξ. Επειδή δεν γνωρίζω πράγματα για τον μπαλέτο σχεδόν καθόλου, γνωρίζω για άλλους χορούς. Αλλά για τον μπαλέτο όχι. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχουν διάφορα συστήματα τα οποία ακολουθεί κάθε σχολή χορού. Βεβαίως, ναι. Εσείς ποιο σύστημα, να το λέω καλά, ακολουθείτε? Η δικιά μας σχολή είναι το ρώσικο σύστημα, το σύστημα Βαγκάνοβα, που από την παιδική μου ηλικία διδάχτηκα αυτό.
και δεν τα αλλάζω. Για να ανοίξει κάποιο σχολείο χορού, πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο πτυχίο και να είναι πιστοποιημένη σχολή από το κράτος. Βέβαια. Υπάρχει δηλαδή κάποια γραφειοκρατία σε αυτό το κομμάτι? Σχολή με σχολή έχει διαφορά. Η δικιά μας η σχολή είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Δηλαδή είμαστε ένα σχολείο, ένα ιδιωτικό σχολείο χορού. Δεν είμαστε μια σχολή χορού διασκεδαστικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καλύψω τέτοιες επιλογές. Mm-hmm. Είναι η ταυτότητά μας, το παιδί, η σωστή εκπαίδευση, το χτίσιμο του παιδιού και μετά από επαγγελματικές εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, από εισαγωγικές, γίνεται η τριετής φοίτηση που, όπως αναφέραμε πριν, και ολοκληρώνεται με τις διπλωματικές εξετάσεις, τότε και μόνο τότε είναι αναγνωρισμένη σχολή από το κράτος. Mm-hmm. Εσύ δηλαδή, αν κάποιο παιδί θέλει να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο, μπορείς να του το παρέχεις αυτό ως πιστοποιημένο? Εγώ δεν είμαι επαγγελματική σχολή ακόμα, αλλά... Μέχρι να φτάσει στο να δώσει εξετάσεις για την επαγγελματική σχολή, βέβαια, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα. Μαρία, αγόρια έρχονται να μάθουν μπαλέτο? Είναι λίγο θέμα ταμπού, θεωρείς? Αγόρια για μπαλέτο όχι, αλλά φέτος είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, τυχερή, Χριστέ μου. Έχω τρία αγόρια, εκ των οποίων ο ένας είναι και ο αγαπημένος μου ανιψιός, ο Ρήγας, που έρχονται κάθε Παρασκευή και κάνουμε μοντέρνο χορό. Και περνάμε σούπερ. Δηλαδή στη σχολή εκτός από μπαλέτο γίνεται και μοντέρνος κάθε χορός? Κάθε Παρασκευή, ναι. Αυτό μόνο. Ναι. Μέχρι εκεί φτάνεις. Αυτό. Όχι σε άλλα είδη. Αυτό ήθελα, Δήμητρα. Ναι. Για πες μου λίγο, θεωρείς ότι στη σχολή σου υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που την κάνει τόσο επιτυχημένη? Οφείλω να το πω γιατί υπάρχει επιτυχία. Κάποιο τρίπτυχο, το οποίο θεωρείς εσύ ως τρίπτυχο της επιτυχίας? Λοιπόν, η δουλειά, η αλήθεια μου, και ότι δεν είμαι η κυρία Κομνηνού. Από την αρχή της συνέντευξης μου αναφέρεις το λόγο ως Μαρία. Ναι, αυτό μου βγάζεις και αυτό ισχύει για μένα. Τελεία. Ναι. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Κατάλαβα. Θεωρείς ότι τα παιδάκια και οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με αυτόν τον χώρο πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο σωματότυπο? Συνήθως βλέπουμε πολύ μακρόστενα κορμάκια να χορεύουν, πρέπει να έχουν ειδικά ποδαράκια. Εσύ θεωρείς απαγορευτικούς κάποιους σωματότυπους για αυτόν τον χώρο? Λοιπόν, άκουσε, Δήμητρα, είναι τόσο... είναι κρίμα να ισχύει αυτό. Και όλο αυτό το κατεστημένο που υπάρχει σε όλους τους κλάδους. Καταρχήν έχει ζωντανή απόδειξη μπροστά σου εμένα, που δεν έχω το σωματότυπο του 1,80 με τα 55 κιλά. Όχι. Οπωσδήποτε βοηθάει ένα σωστό σωματότυπο, αλλά δεν είναι το παν για μένα. Ούτε το ταλέντο είναι το παν για μένα. Τι είναι το παν για σένα? Η δουλειά. Το πάθος. Να ματώσεις. Έχεις κάνει πολλές ώρες... Ατελείωτες. Ατελείωτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αδιαπραγμάτευτα για σένα όσον αφορά τη διδασκαλία και την ώρα που κάνεις μάθημα? Πότε γίνεσαι αυστηρή? Γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα μαλώσεις και τα παιδάκια. Αυτό πότε γίνεται? Όταν πρέπει, όταν χάνουμε λίγο τον ηρμό μας και ενώ λέω άλλα, είμαστε αφηρημένοι και κάνουμε άλλα, εκεί οπωσδήποτε πρέπει να σηκώσω λίγο τον τόνο της φωνής μου. Βέβαια μετά μετρώνει τύψεις, αλλά πρέπει, γιατί διδάσκουμε και πειθαρχία. Θυμώνεις δηλαδή και κάποιες φορές ως δασκάλα? Ναι, όταν πρέπει. Ναι. Φυσικά πρέπει και να είσαι και αυστηρή, διότι κάνεις και κάθε τέλος σεζόν, το καλοκαίρι, βέβαια, φαντασμαγορικές παραστάσεις. Πρέπει να το πω, έχω υπάρξει μέσα σε αυτό το κατάμεστο θέατρο του διοικητηρίου με φοβερές παραστάσεις. Θέλω να μας μιλήσεις για αυτές. Θέλω να μας πεις καταρχήν ποια ρέχα έχεις ανεβάσει ως τώρα και από πού εμπνέεσαι και τα επιλέγεις. Λοιπόν, οι παραστάσεις μας, όχι ότι είναι δικές μας, αλλά φωνάζουν στην καβάλα. Λες οι παραστάσεις μας, θα μας πει γιατί το λες μας? Είσαι εσύ η διοργανώτρια και η ψυχή. Μ' αρέσει όμως που το λες έτσι, γιατί νιώθεις ότι είσαι... Κανένας δεν είναι μόνος του. Εγώ άμα δεν είχα τα παιδιά, τι θα έβγαινα να κάνω δηλαδή τον Black Swan? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μόνο τη μανούλα μου θα είχα από κάτω. Λοιπόν, οπότε,
Ναι. Όταν έχω 100 παιδιά. Ναι. Και μαζεύουμε 800 άτομα από κάτω και δεν χωράμε. Τι γίνεται. Λοιπόν, είμαι, το έχω ξαναπεί, πλούσια. Είναι η μέρα σου εκείνη, θεωρώ. Σε έχω δει, λάμπεις ολόκληρη. Ναι. Είναι και η ανταμοιβή όλο... Δεν υπάρχει. Ναι, η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει. Και όταν βλέπω τα παιδιά να χαίρονται και να καταλαβαίνουν αυτή την εμπειρία της σκηνής, δεν υπάρχουν λόγια, όχι. Εκείνη την ημέρα βλέπεις ποια παιδάκια το έχουν πραγματικά. Ναι. Είναι που αυτά που καίγονται για τη σκηνή και το ζουν, ναι, πραγματικά. Και κάποια άλλα τα οποία θα θέλαν και να μην ήταν εκεί. Γιατί άλλο το να έρχονται εδώ και άλλο το να βγαίνουν στη σκηνή όπου εκεί για εκείνη τη στιγμή ζεις. Μα εγώ γι' αυτό το κάνω. Γιατί και στο παιδί δίνω αυτή την εμπειρία της σκηνής, την εμπειρία του χειροκροτήματος, την εμπειρία αυτό που είπαμε και πριν, της αυτοπεποίθησης. Mm-hmm. Δίνω πολύ βαρύτητα σε αυτές... Έχεις ανεβάσει τη λίμνη των κύκνων. Ξεκινήσαμε με την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων. Το πρώτο. Το πρώτο. Mm-hmm. Κάναμε μετά τη Σταχτοπούτα, όπου αυτή η Σταχτοπούτα συνάντησε τη λίμνη των κύκνων. Α, ήτανε δύο μαζί. Ναι. Δικιά σου έμπνευση. Αυτά είναι όλα δικά μου. Μάλιστα. Μη με ρωτάς πώς και γιατί. Mm-hmm. Είναι η φαντασία του δασκάλου. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Κάποια άλλα. Μετά συνεχίσαμε με την ωραία κοιμωμένη, το Sleeping Beauty. Mary Poppins, mm-hmm. ένα musical πιο ανάλαφρο. Mm-hmm. Και η φετινή παράσταση, η αγαπημένη κοπέλια, η μαγική κούκλα του γεροκοπέλιου που το λατρέψανε όλοι. Με λένε Ελευθερία και μ' αρέσει που έρχομαι γιατί αγαπώ την κυρία Μαρία. Με λένε Μαρία, μ' αρέσει πάρα πολύ ο χώρος που κάνω μπαλέτο και αγαπώ την κυρία Μαρία. Με λένε Δανάη, αγαπώ πάρα πολύ την κυρία Μαρία και γι' αυτό θέλω να συνεχίσω σαν μαθήτριά της. Με λένε Νιώβη και μ' αρέσουν τα χορευτικά που κάνω. Με λένε Ελένη και μ' αρέσει ο χορός. Με λένε Ανθή και αγαπώ το χορό επειδή είναι καλή γυμναστική για το σώμα μου. Με λένε Περσεφόνη, κάνω 4 χρόνια χορό και θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με το χορό. Με λένε Ειρήνη και αγαπώ πολύ το χορό. Με λένε Σεβίνα και εγώ θα συνεχίσω το χορό μέχρι τα 23 μου και πάνω και το λατρεύω. Με λένε Νέλη και θέλω να συνεχίσω το χορό. Με λένε Έλενα και πηγαίνω 5 χρόνια μπαλέτο. Thank you.
ξεχωρίζεις κάποια. Ένιωσες σε κάποια ότι πέρασες εσύ ίδια. Συμμετέχεις εννοείται μαζί με τα κορίτσια. Ναι, συμμετέχω. Ένιωσες σε κάποια ότι ήσουν πιο πολύ αυτό σου, απόλαυσες κάποια περισσότερο. Ως τώρα. Φυσικά έπονται και άλλες πολλές. Δεν πειράζει που θα ξεχωρίζεις κάποια, είναι όλες παιδιά σου. Αλλά σίγουρα εγώ πιστεύω κάποια θα, σε κάποια θα ένιωσες πιο πολύ εσύ. Όλες είναι τόσο διαφορετικές μεταξύ τους. Και όλοι αυτοί οι ρόλοι που εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της παράστασης έχουν τη γλύκα. Στην κάθε παράσταση. Θα σου πω νομίζω την τελευταία, την Εγκοπέλια. Την έχεις και πιο πρόσφατα. Για διάφορους λόγους. Και ένας εκ των οποίων είναι ότι τον Κοπέλιο τον είχε κάνει ο αγαπημένος μου αδερφούλης, ο Γιάννης ο Κομνηνός. Ο, που βρίσκεται στο κανάλι μας. Βέβαια. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, και υπήρχαν 2-3 σκηνές κατά τη διάρκεια της παράστασης που δεν ήτανε, ήτανε σαν να ήμουνα μόνη με τον αδερφό μου. Α, δεν υπήρχε κάτι τίποτα. Είχες φτάσει σε αυτό το επίπεδο απόλαυσης, θα πω. Εγώ έτσι κάνω. Νομίζω ότι δεν είναι κανένας κάτω και έτσι πρέπει. Λένε, χόρεψε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Πολύ ωραίο. Αυτό φανταστικό. Χορεύω κι εγώ σε διάφορα είδη χορό, αλλά αυτό δεν το έχω ακούσει. Θα ζητήσω να μου το πούνε. Χόρεψε πάρα πολύ. Σαν να μη σε βλέπει κανείς. Καταπληκτικό. Βρε και λάθος να κάνεις. Θα τους πάρουμε το κεφάλι. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Το λες αυτό στα παιδάκια πριν βγουν στην παράσταση. Τι το λέω μέχρι ένα όριο. Δηλαδή, θυμηθείτε τα βήματα. Ναι, απλώς δεν θέλω να γίνει λάθος. Απλώς, άμα γίνει λάθος, εντάξει, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Ίσα-ίσα που το λάθος το χειροκροτάνε. Και ποιος δεν θα συγχωρέσει, βρε Δήμητρα, ένα παιδικό λάθος που είναι τόσο αυθόρμητο και τόσο αληθινό. Τι λες τα παιδάκια, ότι άμα ξεχάσουν τα βήματά τους και κάνουν ένα λάθος και πάνε σε μια άλλη πλευρά, τι θα λες να κάνουν εκείνη την ώρα? Να συνεχίσουνε, να μπουν μέσα στη σκηνή, να κλάψουνε απάνω στην παράσταση. Συνεχίζουμε κανονικά από εκεί που έγινε το λάθος. Στη δουλειά σου υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα κομμάτια, είναι μια όμορφη δουλειά. Ναι, δεν είναι μια δυσάρεστη δουλειά, εκφύσεως, αυτό αντικειμενικά. Ωστόσο, είναι μια δουλειά. Ναι. Θα υπάρχουν κάποια κομμάτια που μπορεί να μην σου αρέσουν τόσο πολύ. Φαντάζομαι, θέλω να μου πεις ένα από αυτά. Δεν μπορεί να είναι όλα τόσο ονειρικά. Αχ, Δήμητρα, όχι. Κι όμως θα σου πω ότι δεν είναι. Κάτι που να μην σε ενθουσιάζει. Ίσως το διοικητικό κομμάτι, γιατί ταυτόχρονα είσαι και διευθύντρια. Κοίταξε να δεις. Ναι. Το μεγάλο μου το στοίχημα με τον εαυτό μας που βάζουμε είναι να συνδέσω, να συνδυάσω το ότι είμαι καλλιτέχνης και επιχειρηματίας. Δύσκολο δεν είναι? Ναι. Θέλει ισορροπία. Και συνεχόμενη προσπάθεια. Μ' αρέσει εμένα η λέξη καλλιτέχνης. Οπότε... Και μετά είναι ο επιχειρηματίας. Και να σου πω ένα μυστικό. Ναι. Γι' αυτό η σχολή είναι γεμάτη από παιδιά. Γιατί πάνω απ' όλα κάνεις αυτό που αγαπάς. Γιατί... Καρδιά σου. Όχι, δεν κοιτάω το οικονομικό κομμάτι. Οπωσδήποτε, ρε παιδί μου. Δεν θα δουλέψεις τζάμπα. Δεν λέω αυτό προς Θεού. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Όχι. Αυτό. Είναι να γεμίσω και να δώσω γνώσεις στα παιδιά που έρχονται και περνάνε από τα χέρια μου. Κατάλαβα. Για να μιλήσουμε βέβαια λίγο και για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι μια επιχείρηση που την κάνεις φυσικά και για βιοποριστικούς λόγους. Οπωσδήποτε. Αλλά είσαι τυχερός άνθρωπος που σου αρέσει και το αγαπάς πάρα πολύ. Από την αρχή πήγαινε ως επιχείρηση αυτή η σχολή χορού. Καλά, σε αγκάλιασε ο κόσμος. Αγκάλιασε. Ο κόσμος της Καβάλας με αγκάλιασε. Το μεγάλο στοίχημα το κέρδισα. Και όταν βλέπω ότι υπάρχει σταθερότητα, όχι στασιμότητα, ότι είπαμε πριν κάτι για... όχι στασιμότητα, σταθερότητα. Όταν υπάρχει αυτή η σταθερότητα, σημαίνει ότι είμαστε σωστοί στη δουλειά μας. Κάθε χρόνο βλέπεις να έρχονται όλο και περισσότερα παιδάκια στη σχολή. Βλέπεις δηλαδή να αυξάνεται η κίνηση εδώ πέρα και... Από ναι. Ο πιο πολύς κόσμος από πού σου λέει ότι πληροφορείται για τη σχολή σου? Είναι παιδιά τα οποία είναι ήδη ευχαριστημένα με αυτό που ζουν εδώ μέσα και χαρούμενα και το λένε σε φίλους τους? Ή πιστεύεις ότι λειτουργεί πιο πολύ διαφήμιση? Θα μιλήσουμε και λίγο για τον επιχειρηματία στην Καβάλα. Βέβαια. Είμαι της γνώμης ότι η δουλειά φέρνει δουλειά. Αυτό.
Επειδή μιλάω με πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που προσπαθούν να συντηρήσουν μια δικιά τους επιχείρηση, υπάρχει μια γνώμη, η οποία λέει ότι, μια άποψη, ότι ο ένας δυσαρεστημένος θα σου πάρει 10, ο ένας ευχαριστημένος θα σου φέρει. Έτσι δεν είναι. Συμφωνείς, Οπότε δεν πρέπει να δυσαρεστούμε. Κάνουμε τέτοιο έργο που οφείλουμε, είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση να κάνουμε σωστή διδασκαλία χορού. Θα πεις σε κάποιο παιδί το οποίο ήρθε στη σχολή σου και θέλει να ασχοληθεί, αλλά βλέπεις ότι δεν το έχει καθόλου. Δηλαδή μπορεί να επιμένεις και να είναι πολύ πιο πίσω σε σχέση με το τμήμα του, σε σχέση με αυτό το οποίο κάνει ο μέσος όρος. Θα το έλεγες ποτέ, όχι στο ίδιο το παιδί φαντάζομαι, στους γονείς του. Ξέρετε, δεν κάνει γι' αυτό. Κινηθείτε σε άλλο τομέα. Θα το ανάλογα έλεγες. Την περίπτωση. Δεν υπάρχει μια ανάλογα, συγκεκριμένη. Ανάλογα την περίπτωση. Εδώ πέρα είσαι σχεδόν τη μισή σου ζωή, ολόκληρη τη ζωή σου. Περνάς πολύ χρόνο εδώ μέσα πάντως. Περνάω, να είναι το σπίτι μου. Αλήθεια. Τι μουσικές ακούγονται πιο πολύ εδώ μέσα. Εδώ, τι θα ακούγεται. Τι θα ακούγεται, δεν ξέρω. Ακούγεται πιάνο. Ναι. Ακούγεται πιάνο. Κλασικά κομμάτια. Κλασικά κομμάτια κατά κύριο λόγο. Αλλά οπωσδήποτε βάζω και κάποια πιο ballet jazz, να το πω έτσι. Αλλά κατά κύριο λόγο αυτό ο ήχος του πιάνου, ο μαγικός. Παναγία μου, που ναι, κυρίαρχη. Εξυπηρετεί. Κυρίαρχη, κυρίαρχη. Στο σπίτι ή στο αμάξι, εσύ, δεν μπορώ να σε φανταστώ να ακούς τα ίδια κομμάτια. Είμαι σίγουρη ότι θα ακούς κάτι άλλο. Τι ακούς? Ναι, οπωσδήποτε. Στο αυτοκίνητο δεν ακούω. Είσαι ένας νέος άνθρωπος. Ναι, δεν ακούω. Μ' αρέσει η κλασική μουσική. Δηλαδή ανάλογα. Τώρα ανάλογα τη στιγμή και όλα αυτά. Αλλά κινούμε πιο πολύ σε ξένο ροκ, σε μπαλάντες. Και να σου πω, στο αυτοκίνητο ακούω ελληνικό κινηματογράφο. Αχ, μ' αρέσει αυτό που αλήθεια. Ακούω. Και αυτό μου δίνει τη φαντασία για την επόμενη παράσταση. Ορίστε, σου εκμυστηρεύτηκα μυστικό. Ένα τραγούδι που σ' αρέσει να ακούς συχνά. Ένα τραγούδι που είναι το τραγούδι που λες αυτό το ακούω χρόνια και μ' αρέσει. Που επειδή είπες και για ελληνικό κινηματογράφο. Ναι. Φαντάζομαι κάτι σε Αλίκη Βιουκλάκη να τραγουδάει η Μάνο Χατζηδάκη. Ναι, είναι η Αλίκη Θάλασσα Πλατιά. Είναι πολύ ωραίο και ναι. Τώρα σε έχω κάνει εικόνα. Τώρα με έχεις κάνει κομμάτια. Μία τέλεια μέρα για σένα. Τι θα περιελάμβανε? Μία τέλεια μέρα για μένα. Ξυπνάς, τι κάνεις? Η καθημερινότητα είναι... αλλάζει, εννοώ. Δηλαδή άλλες μέρες έχεις πιο πολύ φόρτο, άλλες μέρες είσαι πιο χαλαρά. Δεν θα πω ότι κάνω κάτι σπουδαίο. Με γεμίζει πολύ να περπατάω. Α, πηγαίνεις για περπάτημα. Με το Ρωμαίο. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό κάνεις... είναι κάτι που με ευχαριστεί. Ωραία. Μέσα στη εκτός από τις ώρες δουλειάς, βρίσκεις ώρες κάτι άλλο που να σου αρέσει πολύ. Τι μπορεί να σε κάνει να κλάψεις? Είτε από συγκίνηση, είτε από στεναχώρια. Από συγκίνηση. Γιατί είσαι πολύ αισιόδοξο άνθρωπο. Ναι. Γενικά βγάζεις μια φοβερή ζωντάνια. Αλλά τέτοιοι άνθρωποι παθαίνουμε, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, ναι. Παθαίνουμε κάποιες στιγμές που θέλουμε να κλειστούμε. Σε επίπεδο συγκίνησης, μπορεί και κάθε μέρα. Εντάξει, μπορεί να είμαι υπερβολική, αλλά ναι. Συχνά. Σε συχνή, δηλαδή, βάση. Το αν με στεναχωρεί, δηλαδή να κλάψω από στεναχώρια, με πληγώνει πάρα πολύ η αχαριστία, η αδικία και η κακία. Δεν μπορώ. Και όταν σου συμβαίνουν αυτά, πόσο καιρό δίνεις τον εαυτό σου... Απομακρύνεσαι. Είναι το πρώτο πράγμα. Δεν θα ασχοληθείς δηλαδή να αποφεύγεις. Και σε πόσες μέρες είσαι καλά? Είναι ανάλογα την περίπτωση. Να σου πω και κάτι, πρέπει να γιατί αξίζει... Γιατί ό,τι γίνεσαι καλά, γίνεσαι. Μα πρέπει να αξίζει κι ο άλλος για να στεναχωρηθεί, να σε στεναχωρήσει. Δηλαδή να του δίνεις... σου έδωσα που λέμε μεγάλη αξία. Πρέπει να του δώσεις αξία για να σε κάνει να κλάψεις. Κατάλαβα. Θεωρείς κάτι, ότι υπάρχει κάποιος τομέας στον οποίο δεν έχεις καθόλου ταλέντο?
Δεν θα βγάλουμε μόνο την καλή σου πλευρά σήμερα. Ναι. Κάτι το οποίο δεν σ' αρέσει καθόλου. Κοίταξε, δεν το ξέρω. Απλώς δεν μπορώ. Βαριέμαι. Δεν μαγειρεύω. Α, μάλιστα. Έχεις φυσικά, φαντάζομαι, τη μαμά να σε τη μαμά, τα delivery, τα... Να σου πω, Δήμητρα, δεν είναι. Ίσως, εντάξει, είναι και το timing της ζωής μου τέτοιο. Αυτό, μάλλον. Δηλαδή, στη φάση που με βρίσκεις τώρα, ναι. Μία πιο γενική ερώτηση. Πιστεύεις στο ποτέ και στο πάντα, τα έχεις πει στη ζωή σου? Όσο περνάνε τα χρόνια, καλά είναι να μην λέμε ούτε ποτέ, ούτε πάντα. Γιατί και κάτι θα κάνεις από αυτό που λες, είναι, δηλαδή είναι σίγουρο. Και διάβασα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και διάβασα πριν σας συναντήσω, ότι η χειρότερη φράση που υπάρχει και η πιο, ότι δεν ισχύει δηλαδή, είναι ότι στα 40 λέμε ότι γελάμε με αυτή τη φράση ότι ποτέ μη λες ποτέ. Ναι. Ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε αυτήν την ηλικία το λένε, θες να πεις. Δηλαδή ότι γελάς στα 40. Έλεγες ότι το έλεγες το ποτέ και ναι. Βέβαια, εμείς έρχομαι πάρα πολύ μέχρι τα 40. Πάρα πολύ. Αλλά το έχουμε καταλάβει ήδη από τώρα. Μία δεκαετία. Ακριβώς. Ολόκληρη. Ωραία. Υπάρχει κάποια ταινία που σου αρέσει πάρα πολύ, λατρεύεις να βλέπεις ξανά και ξανά? Ναι, μα παρακολουθώ ταινίες, όχι τόσο τηλεόραση, αυτά δηλαδή που με ενδιαφέρουν θα παρακολουθήσω. Εντάξει, αγαπημένη μου ταινία, και τώρα τελευταία την είδαμε, είναι ο Χάτσικο, ο σκύλος. Έχεις και εσύ το σκυλάκι, σου ευαισθητοποίησε παραπάνω. Συνέχεια. Είναι και μία από τις στιγμές που, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να συγκινήσει και να κλαις. Γιατί είναι συγκινητική ταινία. Μα ποιον άνθρωπο πρέπει να είναι κακός άνθρωπος. Ναι. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί. Ένα μότο στη ζωή σου υπάρχει, κάτι το οποίο να το έχεις στο νου σου και να ανατρέχεις αυτό, να είναι η πηξίδα σου? Βάζε στόχους, δούλεψε για τους στόχους σου, πάλεψε για αυτά όλα και αυτό το γνωστό, το follow your dreams.
Γιατί το έχεις κάνει και πράξη στη ζωή σου, βέβαια. Ναι. Θα άλλαζες κάτι από τις μέχρι τώρα επιλογές σου? Έχουμε δει, βέβαια, και μέσα από τη συνέντευξη όλοι καταλάβαμε ότι έχεις κάνει αυτό το οποίο ήθελες. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν κομμάτια στη ζωή σου που να πιστεύεις ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος. Οπωσδήποτε όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Αλλά δεν μετανιώνω για τις επιλογές μου. Mm-hmm. Είναι άλλο το κάνω λάθος. Το παραδέχεσαι, έχεις κάνει λάθος. Άμα κάνω λάθος, το παραδέχομαι. Έχεις κάνει, δηλαδή. Ποιος άνθρωπος δεν έχει κάνει. Έχει κάνει. Mm-hmm. Δεν μου έρχεται τώρα κάτι, αλλά οπωσδήποτε θα έχω κάνει. Mm-hmm. Αλλά όχι, για τις επιλογές μου δεν μετανιώνω. Mm-hmm. Σου λείπει κάτι αυτή τη στιγμή από τη ζωή σου? Κάτι συγκεκριμένο? Ή νιώθεις γεμάτη από όλα όσα συμβαίνουν στην παρούσα φάση? Στην παρούσα φάση, όχι. Mm-hmm. Είμαι γεμάτη. Είμαι η Δήμητρα και στη συγκεκριμένη σχολή μου αρέσει η πρώτη δασκάλα μου. Και μου αρέσει και το χρώμα της σχολής, γιατί είναι το αγαπημένο μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα, δηλαδή? Το ροζ. Με λένε Αμαλία και κάνω περίπου 4-5 χρόνια. Όταν μεγαλώσω θέλω να σπουδάσω και πιστεύω θα σπουδάσω χορό και πιστεύω θα τα πάω πολύ καλά. Με λένε Ελένη, πέρσι μετακόμισα στην Καβάλα, έμεινα στην Αθήνα και έψαχνα για σχολή μπαλέτ. Και η μαμά μου ήθελε να βρει την καλύτερη και βρήκε τη σχολή μπαλέτ Μαρία Κομνίνα. Με λένε Θεοδόρα και μου αρέσει γενικά ο χορός και δεν έχω τίποτα να πω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η ζωή σου, δηλαδή? Ναι. Είμαι η Μαρία και αγαπώ πολύ την κυρία Μαρία. Και είναι μια από τις καλύτερες δασκάλες μπαλέτου και είναι και πολύ όμορφη και την αγαπώ πολύ. Με λένε Μαρία και την κυρία Μαρία θα τη χαρακτήριζε ως πολύ έξυπνη ως μπαλαρίνα. Πολύ όμορφη, πολύ καλόκαρδη και είναι τα πάντα για μένα. Με λένε Διονυσία και θέλω να πω πως η κυρία Μαρία είναι η καλύτερη δασκάλα όλου του κόσμου. Μας μαθαίνει πολύ όμορφα και ωραία πράγματα. Είναι πολύ όμορφη, καλή, ευγενική. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, είναι υπέροχη. Θα έρθω σε ένα κομμάτι αρκετά προσωπικό. Είσαι μία γυναίκα, είσαι επαγγελματίας, η επιχείρηση σου έχει προχωρήσει πάρα πολύ καλά, έχει δρομολογηθεί σχετικά. Κάποια στιγμή θα ήθελες να δημιουργήσεις τη δική σου οικογένεια? Βέβαια. Θα ήθελες να κάνεις τα δικά σου παιδάκια? Βέβαια. Προς το παρόν, βέβαια, ανήκεις στην οικογένεια με τους γονείς σου, ναι, τα αδέρφια σου. Έχεις, είναι... έχεις σίγουρα έναν αδερφό που τον ξέρω, περνάμε κάθε μέρα αρκετές ώρες μαζί. Εννοείται. Στα γραφεία του Center. Έχεις και άλλα αδέρφια? Δύο είμαστε. Mm-hmm. Ο Γιάννης και η Μαρία. Mm-hmm. Ποια είναι η σχέση σου με τον Γιάννη? Έχουμε δέσιμο. Έχετε. Ναι, ναι. Έχουμε την αδερφική τη σχέση, αυτή την αληθινή, αυτές τις αναμνήσεις τις παιδικές. Mm-hmm. Και τις αξίες τις έχουμε. Είναι κάτι που οι γονείς σας... Οπωσδήποτε. Ναι. Και εγώ θεωρώ ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι και για την καλή αλλά και για την κακή σχέση μεταξύ των αδερφών. Όλα δεν ξεκινάνε από το σπίτι. Mm-hmm. Όλα. Έχεις κάποιο ιδιαίτερο δέσιμο είτε με τη μητέρα σου είτε με τον πατέρα σου? Ναι, με όλους είμαι δεμένη. Το ίδιο με όλους? Το ίδιο με όλους. Με απλώς σου... με άλλα θα πω. Mm-hmm. Με τη Μανούλα, άλλα θα πω. Mm-hmm. Με τον Μπαμπάκα. Mm-hmm. Άλλα θα πω με τον Γιάννη. Ναι, αλλά ανάλογα. Είστε μια αρκετά δεμένη οικογένεια, όπως καταλαβαίνω. Ναι, 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 ναι. Και... είναι αξία για μένα η οικογένεια. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα δεν μπορείς, μην το κάνεις. Yeah.
Πιστεύω ότι όταν θα αποφασίσεις να κάνεις τη δικιά σου οικογένεια θα το σκεφτείς πολύ, πολύ. Ναι, πολύ. Γιατί πρέπει να είμαι. Δεν είναι ευθύνη. Μεγάλη. Μεγάλη. Από όλους τους τομείς. Πνίγηκα ήδη. Σαν μητέρα, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου να είναι. Γιατί η κάθε μια μας άλλα πιστεύει ότι θα κάνει και άλλα κάνεις. Τώρα έτσι όπως είσαι. Γιατί θα σε πάρω συνέντευξη και αφού κάνεις παιδάκι και θα μου τα ξαναπεί. Μακάρι. Τώρα πώς πιστεύεις ότι θα είσαι. Μακάρι, γιατί είναι δώρο Θεού αυτό τώρα. Ναι, πιστεύεις ότι θα είσαι, επειδή έχεις και ανήψια. Ναι. Και έχεις πάρει έτσι μια ιδέα το Βέβαια. Τι είναι και είσαι κάθε μέρα με παιδάκια. Ναι. Πιστεύω θα είσαι cool μαμά. Δηλαδή δεν θα είσαι από αυτές τις... Θα είμαι cool, ναι. Ναι, θα είμαι cool, το όπως έχεις. Το είπες. Θα είμαι cool. Και ζημιά να κάνει, εντάξει. Θα είμαι cool. Τώρα, κλείνοντας, θα ήθελα να μας πεις πότε θα θεωρήσεις εσύ τον εαυτό σου πετυχημένο, επαγγελματικά μιλώντας, δηλαδή σε 20, 30, 40 χρόνια ως δασκάλα μπαλέτου, τι θα ήθελες να θυμάσαι? Τι είναι αυτό που όταν θα το σκέφτεσαι, ότι θα το έχεις καταφέρει, θα είναι πολύ σημαντικό για σένα? Ναι. Σίγουρα ένα γεμάτο ταμείο είναι ένα γεμάτο ταμείο. Αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Οι σχέσεις με τα παιδιά, το να σε χαιρετάνε, αυτό που λένε και κάποιοι δάσκαλοι έξω στον δρόμο, το να σου στέλνουν μηνύματα ακόμα όταν γίνουν και αυτές μεγάλες μπαλαρίνες, ναι. Το να κρατάτε προσωπική είναι, επαφή. Δεν είναι αξία ανεκτήμητη. Ποια θα είναι για σένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή? Να θυμούνται την κυρία Μαρία. Αυτό. Τη Μαρία, τη δασκάλα Μαρία, τη φίλη Μαρία. Αυτό. Τα όνειρά σου για το μέλλον, το πιο άμεσο μέλλον, ποια είναι? Να είμαστε καλά. Υγεία. Υγεία, να έχουμε δουλειά. Και λίγο τύχη, χρειάζεται. Μαρία, είναι η μέρα γιορτών. Θέλω να ευχηθείς στους τηλεθεατές μας για αυτές τις γιορτές που έρχονται. Και για το νέο έτος, το 2018, τι θα ήθελες να φέρεις σε όλο τον κόσμο, αλλά και προσωπικά σε σένα πρώτα, να μας πεις. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχουμε την υγεία μας, την ηρεμία μας και δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για συμφωνία συμπεριφορών και χαρακτήρων. Όχι. Είναι τόσο μικρή η ζωή μας. Νερό. Και ένα μήνυμα για τις μαθήτριές σου, τις μικρές μπαλαρίνες, οι οποίες σίγουρα έχουν καθίσει και βλέπουν την εκπομπή μας απόψε. Τις αγαπώ και δεν μπορώ χωρίς αυτές. Είναι η ζωή σου. Είναι η ζωή μου. Η δουλειά μου, ναι, και τα παιδιά. Είναι, ναι, είναι η ζωή μου, Δήμητρα. Σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Η κουβέντα μαζί σου ήταν απολαυστική. Και εγώ το ευχαριστήθηκα. Έμαθα πράγματα και για το χορό, και για εσένα. Και εγώ το ευχαριστήθηκα και είσαι το επανειδήν. Θα το επαναλάβουμε. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και εσάς που μας είδατε. Ελπίζω να περάσετε καλά. Και θα ήθελα να σας πω αυτό που διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Το έχει πει ο ποιητής μας ο Καβάφης. Όταν χορεύεις, γράφεις στη γη αυτό που θέλει να πει η ψυχή σου. Καλό σας βράδυ. Πάμε να γυρνάμε σε ρελεβέ. Πάμε. Έλα, Στέλλα, αγκάλιασε. Αγκάλιασε. Περίμενε τη Στέλλα, περίμενε. Πάμε. Αγκαλιά. Πάμε! Γυρνάμε εδώ στην κάμερα. Στην κάμερα και με το 3 θα πούμε χρόνια πολλά. 1, 2, 3 και...